Έχουμε έρθει σε ένα υπέροχο μέρος εδώ στην Κατερίνη, γερμανικά λέγεται περιοχή. Είναι ο Γιάννης ο Κεραμιδάς, ο οποίος είναι και μέλος του κλαμπ της Κατερίνης. Ένα κυριακάτικο λοιπόν πρωινό με πλήρη άπνοια. Πρωί είναι, υγρασία έχουμε, θα τα πετάξει όμως. Μέσα στο καταχύμωνο. Γιάννη, είσαι έτοιμος? Πάμε. Τον εφνιδίασα λίγο. Όταν λέμε πλήρη άπνοια, πλήρη άπνοια. Και υγρασία 100%. Έχουμε και ένα σκυλάκι που γαυγίζει. Τι να κάνουμε, χωριό είναι εδώ, τα έχουμε αυτά. Α, μάλλον πήγανε πολύ νευριασμένα, ε. Σπαθιά. Ναι, σπαθιά φύγανε, ναι. Ωραίος και την κουρτίνα. Και απευθείας στη σήματα, ε. Ναι, το έχει ο Γιάννης όντως. Πολύ καλός. Αυτές τις εικόνες βγάζουν τα περιστέρια του. Και είναι και ορθέξ. Όπο, λέω. Αυτό είναι το όρθιο. Σε όλο το μεγαλείο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτός όμως. Αφήνουμε το zoom, γιατί πήρανε και τον boy. Απλά τα έφερα κοντά να βλέπουμε τις πλάτες αυτές. Τις δραχέες. Και εδώ έχουμε, μπράβο. Μ' αρέσει, είναι καλός. Και με πλήρη άπνοια. Δεν τα βοηθάει καθόλου δηλαδή ο καιρός. Κάτσε να αφήσουμε το zoom. Να πάμε και εδώ πίσω να δούμε και λίγο φεύγα. Εδώ είναι τα φεύγα. Ναι, πιάσανε άκρες με τη μία τα περιστέρια του, ναι. Και άμα αφήσω το zoom τώρα εδώ και πάω πιο δεξιά, έχουμε άλλο να, ναι, φωτογραφίες, ωραίες. Μπράβο ρε Γιάννη, αξίζει πραγματικά. Κοιτάξτε εδώ κύριοι. Και εδώ πιο κάτω είναι ένα κρεμαστό. Όπου κι άλλος κρεμαστός. Λες και τα έχεις κρεμάσει με τα μανταλάκια. Αυτά είναι παιδιά, κοιτάξτε περιστέρια. Γεμάτα περιστέρια, όρθια τελείως. Και οι πλάτες τους. Αυτός μας έκανε πραγματικά πασαρέλα. Άστονα κι αυτόνα. Και γυρνώ από τη δεξιά μεριά, έχω μια διάδα εδώ. Λέω. Θα έχουμε θέμα πολύ καλό, ναι. Όλα είναι έτσι, σε αυτό το στυλ. Ναι, είναι φουσκοτούλης πολύ. Ναι, αυτά γίνονται εδώ στην Κατερίνη. Και στο βάθος κήπο που λέω, πολύ μακριά, για πολύ μακριά μιλάμε. Είναι εκείνα και τα πρώτα που πιάσανε τις άκρες. Αυτά έχουν πάρει φόρα από εκεί με την άπνοια και έχουν έρθει φορτωμένα. Και πάλι φεύγουν. Λοιπόν, άστονα, εδώ έχουμε θέμα. Όπου και να πάμε, να, και εδώ. Και ο δίπλα και ο τρίπλα. Έχουν αυτό το πλάνο, ναι. Σκόρπια με διάφορες κατευθύνσεις. Και πετάνε όλα έτσι. Μπαλόνια. Ζουμάρω συνέχεια για να τα βρίσκουμε τώρα. Πήρανε και τον boy ήδη. Για να πάμε τώρα εδώ να δούμε έναν άλλο. Ακριβώς από κάτω είναι αυτός. Δηλαδή έχουν πιάσει όλους τους τομείς. Κάτσε τώρα και από την πίσω μεριά. Τώρα ήρθαμε από τη μεριά του Ολύμπου. Είναι ένας ξεχασμένος εδώ. Μοναχικός καβαλάρης που λέω. Ναι, αυτός είναι ο Λούκι Λουκ. Να είχαμε τώρα και μούρι, αυτόν τον έχουμε πλάτη. Αλλά και πάλι, κοιτάξτε πόσο ορθώνουν τα περιστέρια του. Έφυγε, άστονα. Άστονα να πάει εκεί που θέλει. Γυρνάω ακόμα, 90 μέρες έχω γυρίσει τώρα. Έχουμε άλλο ορθούλι εδώ. Ναι, τώρα αρχίζουν και πατάνε τα πουλιά. Τολμώ να το πω στο πάτημα λοιπόν του φίλου μας του Γιάννη. Τα περιστέρια πετάνε έτσι. Έτσι. Ναι. Είναι λίγο πλάγια. Φεύγει όμως προς τα πίσω κι αυτός. Και χάνεται στο άπειρο.
Κάτσε να γυρίσω εδώ τώρα στο βάθος. Αυτό είναι πραγματικά στάχτη και μπούρμπουλη έχει γίνει, παιδιά. Ναι, είναι αυτό που σας είπα πριν. Τα ακραία έχουν φάει εξαφανιζόν. Και στο... κοιτάξτε εδώ, πήρα φορά πολύ. Εδώ είμαι, εδώ. Είχα βάλει το ηλεκτρονικό zoom και δεν το βλέπαμε καθαρά. Αυτό είναι το βήμα του. Τολμώ να πω, φαίνεται και με το μάτι, αλλά κουκίδα. Αυτός. Μέσα εκεί στη συννεφιά. Για να γυρίσω τώρα πού να πάω. Όπου και να πάω βλέπω περιστέρια. Στροφή. Πανεύκολη στόχη, στιτά πουλιά. Ένας είναι εδώ αριστερά, πολύ ψηλά, τρεις είναι εδώ. Κάτσε να πιάσουμε αυτό το μουράτο. Έτσι, αυτό είναι το πλάνο, είδατε. Από διάφορες κατευθύνσεις, δεν είναι μονοκόμματα τα πουλιά σε μια κατεύθυνση. Περπατάνε στον αέρα, περπατάνε, ναι. Λοιπόν. Μόνο με zoom τα βλέπεις αυτά. Μπράβο, έχω την κουρτίνα τώρα και με βοηθάει. Εδώ ακριβώς από πάνω μας ζουμάρωνε, έχουν έρθει ψηλά. Να τα. Ανεβαίνω. Οπ, στο σύννεφο έφτασα. Αυτά εδώ λοιπόν είναι. Στα πάρα πολύ ψηλά. Να τώρα έχουν σμίξει κάποια. Ναι, τόσο τώρα πήραν τον μπόι. Λογικό είναι. Άλλωστε και ο χρόνος που τα τραβάω τον μαρτυράει αυτό. Πάμε πάλι κάτω. Εδώ. Κάτσε να γυρίσω τώρα κορμί. Γυρνάω κι εγώ από τη δεξιά μεριά. Κάτι βλέπω, ένα ίχνος. Ναι, αρχίζονται και γίνονται ίχνη. Να. Περιστέρι είναι, ναι. Πραγματικά μυγάκια. Σαν κουνούπια είναι, φαίνονται τώρα. Μπράβο ρε Γιαννάκο, ναι. Βγάζουν ωραίες εικόνες. Τουλάχιστον η κάμερα που τα πιάνει εκεί πάνω. Αυτός πρέπει να είναι λίγο πιο χαμηλά από τα άλλα. Αλλά κοιτάξτε πως πετάει, Πεταλουδέ. Καλά, άμα αφήσω το zoom θα καταλάβετε τώρα που είναι. Καλά δεν φαίνονται, αυτός μόνο φαίνεται με το μάτι. Κουκίδα. Πρώτη φορά τραβάω το Γιάννη, πραγματικά. Και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, πραγματικά άξιζε τον κόπο, ναι. Λοιπόν, τώρα θα αφήσω το zoom. Μην το αδικήσω το περιστέρι, ναι, πετάει εκεί. Και πάμε λίγο πιο κάτω, πάλι στα πολύ ψηλά. Όπου ο Θεός μου έχει δώσει την κουρτίνα σήμερα, ο Θεός είναι μαζί μου, παιδιά, και θα δούμε πολύ ωραίες εικόνες. Όπως τώρα εδώ στο Γιάννη. Όπου και να πάνε θα τα βλέπουμε τώρα, μόνο μην μπουν μέσα στο σύννεφο. Αυτό είναι. Η μαγική κουρτίνα. Στα σταχτιά περιστέρια. Κάτσε να πιάσουμε τώρα και αυτό που είναι μούρι. Τώρα αυτό που το βλέπετε μούρι, έτσι πετάνε και τα άλλα. Απλά έχουν γυρίσει τη ανάποδη μεριά. Πεταλουδέ πέταμα στο κάρφωμα. Αναγιώτη. Δεν τα ρίχνεις. Λοιπόν, κάτσε να κατέβω και εγώ ρε, γιατί έχω ζαλιστεί εκεί πάνω. Λοιπόν, κάτσε να έρθουμε και στη μεριά μας. Έλα Γιαννάκο, πάμε. Πάμε να δούμε και το πεσιό. Λοιπόν, πήρε και το μήνυμα. Τα πουλιά είναι καρφωμένα. Να το και το κάλεσμα, λέω. Και εμείς πάμε πάνω, στο καθήκον. Χέρια ψηλά, λοιπόν. Για να δω. Α, κάτι βλέπουμε το άλλο το μάτι. Κάτσε να πάω μια γρήγορα. Α, μα πέφτουνε. Όχι. Πέρασε ένα σπουργί την κοινότητα ότι πέφτανε τα πουλιά. Φοβάμαι γιατί καμιά φορά ξεκινάνε απότομα και χάνω την εκκίνηση. Να, καρφωμένα είναι, ναι. Μύγες είναι. Θέλω να δω το ανακάτεμα. Ναι, ανακατέψανε. Έρχονται. Να τον, πρώτος κατέφτασε. Κοιτάξτε μια ωραία εικόνα το γιακαντί γύρω από το δέντρο. Ωραίο αυτό, ε.
Δεν το έχετε ξαναδεί. Έχουν βάλει στόχο το δέντρο και γυρνάνε γύρω-γύρω από το δέντρο. Αυτό ήταν. Μπήκε σαϊνάς. Μπήκε σαϊνάς, ρε. Δεν το πιστεύω, ρε. Νάτος. Έχει μπει το σαϊνί, παιδιά. Μπήκε ο σαϊνάς επάνω που ξεκινάγανε τα πουλιά, ρε. Και τα κυνηγά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γάμο. Νάτον, να ο σαϊνάς. Επάνω που κάνανε τη γύρα να ξεκολλήσουνε. Πω πω γίνεται μήλος εκεί πάνω. Κάτσε να πιάσω λίγο πεσό γιατί πέφτουνε πολύ δυνατά ωστόσο. Του τη χάλασε. Του τη χάλασε την ώρα που ξεκινάγα να πέσουνε. Και είναι ο τέτοιος, πώς το λένε εδώ, ο Δρεπάνης, ο... Όχι ρε γάμο, το όχι. Πάλι κάτω. Θέλω να πιάσω και το πεσό, βλέπω και το σαϊνά, δεν ξέρω τι να τραβήξω τώρα. Με έχει μπερδέψει και εμένα. Ρε πάνω που ξεκινάγανε να έρθουν τα πουλάκια ρε. Μπήκε ο τέτοιος, ο Δριοκολάπτης, πώς το λένε αυτό. Ναι. Ο Ψαλίδας. Τώρα το κατά. Εδώ το λένε Ψαλίδα το σαϊνά. Κάτσε να δούμε. Έχουν έρθει τα μισά ήδη τώρα. Τα έχει κόψει στη μέση και τα κυνηγάει πάνω. Όχι ρε γαμώτο, όχι. Ορμάει τον βλέπω ρε γαμώτο, ορμάει. Δεν γίνονται αυτά, όχι. Μας άφησε τόση ώρα να τα καρφώσουμε και τα βρήκε πολύ ψηλά πάνω το σαϊνί. Ναι, γίνεται χαμός εκεί πέρα. Εδώ, να τους. Δεν μπορώ να το βρω και εύκολα. Βάρα! Τι να ακούσει εκεί πάνω, ρε. Δεν ακούει και το σάινι. Μπήκανε μέσα στο σύννεφο. Χαθήκανε και τα πουλιά τώρα, ναι. Οχ, θα νομίζω ότι είμαστε και κρουσούζιδες. Ωστόσο πέφτουνε, κάποια ξεκολλάνε. Όσα είναι κάτω από το σαϊνά, βουτάνε. Και τα πάνω τα έχει κάνει τώρα κολυμπιθρόξυλο. Κρίμα, γιατί ήταν τόσο ωραία πεταξιά και ήταν και του Θεαματικόπουλου τα περιστέρια. Να το σπνάω, σαϊνά. Νομίζω το σαϊνά έχω τώρα, όχι. Περιστέρι είναι. Πολύ πίκρα, ναι. Βλέπω πίκρα κάτω, πολύ. Ναι, το βλέπω, ναι. Πήρε ο σαϊνάς τελικά. Το κυνήγησα από πάνω αυτό και το πήρε εδώ κάτω χαμηλά. Αυτός εδώ το έφαγε, ναι. Αυτός εδώ ο σαϊνάς του έφαγε το περιστέρι αυτό εκεί. Να το. Το τρώει κανονικά. Παιδιά, το τρώει κανονικά, ε! Έχει φάει το μισό μέχρι τώρα. Ναι, το τρώει, πάει, το έφαγε. Το έφαγε. Το φάγε όλο. Φωνάζει κιόλας. Να, τώρα έπεσε το κεφάλι. Φρίκι. Μας χάλασε και την πεταξιά. Πάει, προσγειώθηκε τώρα εκεί, πέφτει μέσα στα χωράφια. Εκεί μέσα θα το φάει τώρα, πίσω από τα δέντρα εκεί. Τέρε γάμο. Για να δούμε τώρα τα πουλιά, τουλάχιστον να έρθουν τα πουλάκια γιατί έχουν φάει πολύ τρομάρα. Τα βρήκε ακριβώς επάνω που κρεμάγανε. Ήρθε και το τελευταίο, μετά με από το σαϊνά. Έλα ρε και ένα χειροκρότημα στο φίλο εδώ ρε τον... Έλα ρε τον Γιάννη ρε γάμο. Τα θυσίασε ο Φουκαράς για να μας ευχαριστήσει. Μπράβο ρε Γιάννα ρε, μπράβο, έτσι, αυτό είναι. Ναι, ο σαϊνάς, ε. Πω, αυτό είναι, ήρθε να φάει και τα υπόλοιπα, ό,τι έχει μείνει πάνω. Δεν πειράζει, μπράβο, ωραίος. Μπράβο ρε Γιάννα ρε. Πάμε να τα δούμε και μέσα τώρα, ναι, από κοντά. Να τα λοιπόν τα περιστεράκια μας από κοντά. Πλήρη υγρασία.
Αμέσως φουσκώσανε. Έχει φοβερή υγρασία. Μπορεί να είναι ημέρα άπνοια, αλλά είναι, μιλάμε, μουσκεμα όλα. Χωρίς να βρέχει γίνονται μουσκεμα. Ωραίος, ωραίος είναι, μπράβο. Τι έγινε, λες και έχει βρέξει είναι. Από βροχή. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές του έργου. Είδαμε τη φτερουγισιά, πραγματικά ήταν θεαματικότατα. Απλά τώρα είναι λίγο φουσκωμένα κάτω, λογικό είναι. Με τόση υγρασία, να και το σέσικο λέω. Και αυτό έπαιζε παιχνίδι επάνω. Αυτά μου θυμίζουν και λίγο Αργυροπούλη, τα σκαριά. Ναι, ναι, αυτά τα σκούρικα. Μπράβο, ωραίος, πολύ ωραίος. Και θα κλείσω με αυτό το σέσικο εδώ. Γιάννακο, μην νομίζεις ότι είμαστε ρε φίλε Κρουσίδες, εντάξει, αυτά συμβαίνουν στα περιστεριά, έτσι. Εντάξει, τα πήγες, τόλμησες, εγώ σου έλεγα από πιο νωρίς δίχτυα, εσύ μου λες, άστα να καρφώσουνε. Εντάξει, το κάρφωμα όμως, κακά τα ψέματα, πολλές φορές έχει και αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί ο Σαϊνάς παραμονεύει πάνω. Εσύ τόλμησες, τα πέταξες, μπράβο σου. Έκανε μια μάγκικη πεταξιά με πολύ θεαματικά περιστεριά. Θα το δεις και στο βίντεο. Τα πουλιά ήταν τούμπανα πάνω, αρκούδια. Τώρα από εκεί και πέρα ήθελε να τα μπήξεις να πάνε ψηλά και να ακούσουμε και τις βαζούρες. Γιατί μου έχεις πει ότι εδώ πέρα κάνουν βαζούρες. Εντάξει, κοίταξε, αυτά συμβαίνουνε. Δεν πειράζει. Θυσιάσαμε και ένα. Θα το δεις και εσύ. Είναι λίγο λυπητερό τώρα. Θα βλέπεις το περιστεράκι εκεί που το τρώει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά έχει λοιπόν. Ο πόλεμος έχει και τις απώλειες. Από μένα συγχαρητήρια. Και σαν πρώτη φορά που πέταξες περιστέρια σε βίντεο, νομίζω σε μένα τουλάχιστον, ήταν μια πολύ ωραία πεταξιά. Τα είχε όλα. Δυστυχώς είχε και το Σαϊνά. Τι να κάνουμε. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, σου εύχομαι πάντα να κάνεις τέτοιες ωραίες πτήσεις και την επόμενη να μην έχουμε Σαϊνή, να ακούσουμε και τις βαζούρες σου. Μπράβο λοιπόν από μένα. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη που ήρθες και μας θύμισες που πάμε. Υγεία να έχει όλος ο κόσμος, τα περιστέρια τα έχουμε για το χόμπι μας. Να κάνουμε παρέες και όλοι να περνάμε. Μπράβο, μπράβο, ρε φίλε. Έγινε. Γεια χαρά. Γεια σου. Καλά, ευχαριστούμε.